Κύριε Συντηχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μελεγκόνη. Καταρχάς ένα σχόλιο και για το σημερινό διάβημα του κυρίου Ράμου με την επιστολή με την οποία υπενθυμίζει όπου δει τέλος πάντων ότι είναι υποχρέωσή του να ενημερώσει Βουλή, Αρχηγούς και Υπουργό Δικαιοσύνης. Κύριε Μελεγκόνη, και σήμερα και χθες και πάντα, τουλάχιστον από τότε που βγήκαν στην επιφάνεια τα ζητήματα των παρακολουθήσεων, συνακροάσεων κομμάτων, πολιτικών, πολιτών κτλ., εξέφρασε την άποψή του το ΚΚΕ και θεωρεί μάλιστα αναγκαία και στηρίζει την πρόσκληση του Προέδρου της ΑΔΑΕ στη Βουλή, την οποία αρνείται η κυβερνητική πλειοψηφία, και θεωρούμε ότι πρέπει να φωτιστούν όσο είναι δυνατόν όλες οι δυσόδεις υποθέσεις υποκλοπών και το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν είμαστε καθαροί από αυτή την άποψη. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εχθές έγινε μια εξάωρη, εφτάωρη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας το αίτημα που είχε υποβάλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για μονοθεματική συζήτηση το ζήτημα των συνακροάσεων υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ναι. Μάλιστα ένα αίτημα που έτυχε της στήριξης προσχηματικά από ό,τι φάνηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟ, από το ΜέΡΑ25. Και το λέω αυτό διότι επί μία ώρα χθες συζητούσαν την υπόθεση Ράμου με θέση που πήρε το ΚΚΕ στην αρχή της συνεδρίασης της Επιτροπής, αλλά που όμως ο ΣΥΡΙΖΑ με προσχηματικό τρόπο, ακριβώς λόγω αυτής της συμπαιγνίας με τη Νέα Δημοκρατία, βρήκε την ευκαιρία να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση αντί να καθίσει και να πάρει μέρος στη συζήτηση προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση των συνακροάσεων. Κύριε Συντηχάκη, αυτό να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, επειδή το συμπαιγνία είναι βαριά κουβέντα και όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ότι συγκρούνται με τέτοιο τρόπο που δημιουργούν, ας πούμε, τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό, τώρα που είναι και της μόδας η φράση. Είχαμε, όντως η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, είστε μέλος της Επιτροπής, ήταν να εξεταστεί το ζήτημα των παρακολουθήσεων του τηλεφωνικού σας κέντρου. Ωστόσο, είχαμε το αίτημα Ράμου να καταθέσει. Φαντάζομαι ότι όλοι όσοι θέλουμε να πέσουμε φως σε αυτή την ιστορία και βλέπουμε ότι η μόνη γρήγορη έρευνα γίνεται από την ΑΔΑΕ, θα θέλατε τέλος πάντων να δείτε τι έχει να πει ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ και η κυβέρνηση τον μπλοκάρει. Αυτό δεν είναι ένας ικανός πολιτικός λόγος για να καταγγείλει κάποιος τη συνεδρία και να φύγει. Αυτό σημαίνει ότι φεύγει για να πλήξει το ΚΚΕ. Ακούστε, δείτε, έχει σημασία πότε και ποια στιγμή το κάνεις και σε ποιο χώρο. Όταν λοιπόν η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει μοναδικό θέμα την υπόθεση των συνακροάσεων, σημαίνει ότι αυτό που πρέπει να κυριαρχήσει είναι αυτό. Και μάλιστα είπα, συμμετέχοντας εγώ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εκ μέρους του ΚΚΕ, ναι, ότι όλα πρέπει να έχουν τη σειρά τους. Σήμερα είναι η συνεδρίαση για τις συνακροάσεις του ΚΚΕ. Mm-hmm. Έγινε αρχικά μία πρώτη συζήτηση με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να κληθεί ο κύριος Ράμος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Πήραμε σαφέστατη θέση στην συνεδρίαση, μάλιστα λέγοντας εγώ ότι πρέπει να διευκολύνουμε τη διερεύνηση όλων των υποθέσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και από αυτή την άποψη δεν έχουμε καμία αντίρρηση να κληθεί ο κύριος Ράμος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μέχρι εκεί τέλος. Από εκεί και μετά το γεγονός της αποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ από την Επιτροπή, ναι, που ουσιαστικά οδήγησε σε μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να υποβαθμίσει την υπόθεση της συζήτησης των συνακροάσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Και ξέρετε γιατί, εγώ θα το πω ευθέως. Διότι η εξεταζόμενη περίοδος 16-17 έως και το 19 ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνακροάσεις, οι παρακολουθήσεις στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής γινόταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα και πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο κύριος Ζαμπίρας, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήρθε στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε ένα κραυγαλαίο και μεθοδευμένο προσπάθεια μάλλον
και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που φάνηκε επειδή αποχώρησε από τη συνεδρίαση, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία που έπαιρνε τη σκητάλη της αντιπαράθεσης, αυτής της τήρας αντιπαράθεσης και μέσα στην Επιτροπή αλλά και μετά, που συνιστούσαν ένα κραυγαλαίο και μεθοδευμένο θάψιμο της υπόθεσης της παρακολούθησης του ΚΚΕ. Και ξέρετε, εδώ ήταν αποκαλυπτικά τα στοιχεία εχθές στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή, η προσπάθεια μηχανισμών με την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τα όσα αποκαλύφθηκαν από τους εισαγγελείς. Ο κύριος Ζουλής μίλησε για καθαρή παγίδευση του τηλεφωνικού κέντρου της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Μαστορατονάκης, δεύτερος εισαγγελέας, μίλησε για κακόβουλα, για κακόβουλες τηλεφωνικές συνδέσεις του συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος. Βέβαια, τα μάζεψε στην πορεία μιλώντας για φάρσα, όπως και η κυρία Κρυβού, η τρίτη εισαγγελέας, υιοθετώντας ένα πόρισμα της ΑΔΑΕ που έλεγε ότι δεν διαπιστώθηκαν κάποιες παραβάσεις που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα. Ενώ στην πραγματικότητα αποδείχτηκε περίτρανα ότι επί 6 χρόνια και 2 μήνες παρακολουθείται η έδρα της Κεντρικής Επιτροπής και μάλιστα υπάρχει διοικητής της ΕΕΠ ο οποίος λέει ότι η υπόθεση του ΚΚΕ είναι τόσο σοβαρή που έχει διεθνείς διαστάσεις. Και αντί λοιπόν όλα τα κόμματα εννοώντας ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία να σκύψουν και να διαλευκάνουν την υπόθεση, δηλαδή θέλω να πω αξιοποιούν τα ζητήματα των παρακολουθήσεων αλακάρτ. Αλακάρτ χρησιμοποιείται η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Βεβαίως να δοθούν όλα στη δημοσιότητα. Γι' αυτό λέμε και οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας πρέπει να είναι δημόσια, να δίνονται τα πρακτικά κτλ. Για να μαθαίνει ο κόσμος και να φτάνει μέχρι το κόκαλο υπόθεση. Αυτό είχαμε ζητήσει και στην Εξεταστική Επιτροπή. Και όμως δεν το αποδέχτηκαν ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα θα σας πω και το άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόλαβε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 2019 και τροποποίησε το ποινικό κώδικα για το αδίκημα των παρακολουθήσεων και από ποινικό αδίκημα το έκανε πλημέλημα. Εδώ μιλάμε για σοβαρές υποθέσεις λοιπόν. Επειδή αυτό είναι μια σοβαρή υπόνοια την οποία εκτοξεύει όμως και η Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας ρωτήσω πρώτον αν μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο καθαρό, αν υπονοείτε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση ήξερε ή είχε δρομολογήσει αυτές τις παρακολουθήσεις στην έδρα σας, και δεύτερο πώς απαντάτε και στην κριτική ότι η δική σας κριτική ως κόμματος εννοώ προφανώς ταυτίζεται με την κριτική της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο θέμα ταυτίζεται η κριτική του ΚΚΕ προς το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό που λέτε τώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κρύψει ότι μείωσε τις ποινές στον ποινικό κώδικα καταρχήν, για το συγκεκριμένο θέμα κλπ. Κύριε Μελιγκόνη, καταρχήν το θέμα της αποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ χθες από την Επιτροπή είναι σοβαρό ζήτημα. Ναι. Δηλαδή είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο είχε συμφωνήσει στο αίτημα του ΚΚΕ, υποτίθεται μια αριστερή δύναμη, και αποχωρεί από μια συνεδρίαση που έχουν έρθει, προσέξτε, έχουν έρθει 10 μέλη που συμμετέχουν στις επιτροπές ελέγχου της ΑΔΑΕ, έχουν έρθει 3 εισαγγελείς, έχουν έρθει 3 μέλη από την κρατική ασφάλεια, δηλαδή ένα πλήθος ανθρώπων, για να συζητήσουμε για την υπόθεση των συνάδελφων Άσεων. Και επειδή έγινε η κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση Ράμου, που επαναλαμβάνω, εμείς συμφωνήσαμε ως ΚΚΕ, αλλά έπρεπε να μείνει μέχρι εκεί, και η επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει να είναι με θέμα την σύγκληση του κυρίου Ράμου και να δώσει ό,τι στοιχεία έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εχθές η συζήτηση αφορούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και επέλεξε να αποχωρήσει. Άρα λοιπόν είναι σοβαρό θέμα. Και η Νέα Δημοκρατία έπαιξε παιχνίδι με αυτό. Το αν έπαιξε παιχνίδι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα θέμα που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο θέμα όμως που θέλω να σας πω, και το είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο, όχι δεν το λέω μόνο σήμερα. Για να κλείσουμε με αυτό, ναι. Βεβαίως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την ευθύνη για τις συνακουράσεις του ΚΚΕ την περίοδο διακυβέρνησης. Στο τέλος λοιπόν της διαδρομής του, τον Ιούλιο του 2019, τροποποίησε το ποινικό κώδικα. Και το αδίκημα πλέον είχε καταστεί πλημέλημα και έχει παραγραφεί. Αυτά είπαν και οι εισαγγελείς εχθές, κύριε Μελιγκόνη. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα δώσει τη μάχη με ανοιχτά χαρτιά. Γιατί πρέπει να αποκαλυφθεί όλο το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο για το οποίο έχουν ψηφίσει και έχουν υλοποιήσει όλα αυτά τα κόμματα. Και επειδή έχουμε τις εκλογές μπροστά μας, θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση το καλό σενάριο για το λαό πρέπει να γραφτεί με δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να δοθεί ένα ηχηρό χαστούκι σε αυτά τα κόμματα,
που έχουν βάλει το λαό σε μια λογική παρακολουθήσεων, σε μια λογική τρομοκράτησης, σε μια λογική φτωχοποίησης με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει, με τα μνημόνια, με το ευρωπαϊκά εξάμεινα, με το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το υπερμνημόνιο που θα τσακίσει το λαό με νέους φόρους, χαράτσια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και θα είναι ο λαός μας δέσμιος εις το διηνεκές. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και αυτό το αποκούπι για το λαό είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κύριε Σιντιχάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Να είστε καλά.